Vice, η αρχή. 20 χρόνια πριν, το 1994, κάνει την εμφάνισή του στο Μόντρεαλ του Καναδά, το Vice Magazine. Ένα περιοδικό με έμφαση στις τέχνες, τον πολιτισμό, καθώς και σε ειδησιογραφικά θέματα, ειδωμένα και αποτυπωμένα με ένα διαφορετικό τρόπο. Με έναν τρόπο που οι νέοι εκείνης της περίοδου φαίνεται να είχαν ανάγκη. Είμαστε μάρτυρες ιστορικών στιγμών. Το Vice Magazine γνωρίζει τεράστια παγκόσμια αποδοχή από τους νέους. Μέσα σε λίγα μόνο χρόνια, το φαινόμενο Vice γιγαντώνεται. Από Vice Magazine γίνεται Vice Media, με μια εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών, μια δισκογραφική εταιρεία, έναν εκδοτικό οίκο, την αυαρχίδα του, την ιστοσελίδα Vice.com και άλλα 9 ψηφιακά κανάλια. Σήμερα το Vice απασχολεί πάνω από 4.000 εργαζόμενους σε 35 χώρες σε όλο τον κόσμο, καταφέροντας κάθε μήνα να φτάνει σε περισσότερους από 200 εκατομμύρια νέους σε όλο τον πλανήτη. Αλλά τι πραγματικά είναι το Vice? Τι είναι αυτό που το κάνει τόσο διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα? Είναι πολύ άσχημο να πει σε κάποιον ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Vice είναι η φωνή της γενιάς που το φτιάχνει, που το καταλαβαίνει, που το εμπιστεύεται. Περίμενε λίγο, περίμενε. Ή μάλλον ακολούθησε και γράφω. Κάποιοι τους λένε ειδωλολάτρες και παγανιστές. Και έχει ενδιαφέρον τώρα να δούμε πώς θα το δεχτεί ο κόσμος το φιλί. Αυτές οι περιπολίες γίνονται από ό,τι έχω καταλάβει καθημερινά και κατάνε πολλές ώρες. Ειλικρινής, ομοί, ακαριαία καταγραφή της αλήθειας, όπως οι ρεπόρτερ του τη ζούνε. Original άρθρα και βίντεο από την Ελλάδα και τον κόσμο ανεβαίνουν καθημερινά για να μεταφέρουν την πραγματικότητα στην επικαιρότητα, τον πολιτισμό, την τεχνολογία, την ψυχαγωγία, όπως ακριβώς είναι, δημιουργώντας πρωτοφανή επίπεδα συμμετοχής των χρηστών μέσω των δημοφιλέστερων social media. Όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά, όλα αυτά που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους νέους, όλα αυτά που καθορίζουν τον κόσμο στον οποίο ζουν, είναι στο Vice.com. Ποιοι καταναλώνουν όμως το Vice? Το 41% των επισκεπτών του είναι νέοι 25 έως 34 ετών. Το 35% από 18 έως 24 ετών. Το 24% από 35 έως 44 ετών. Το 64% του κοινού του Vice αποτελείται από άνδρες και το 36% από γυναίκες. Το 66% του κοινού του είναι άτομα με αρκετά υψηλά ετήσια εισοδήματα. Παρουσιάζει μεγάλη συγκέντρωση σε νέους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Σχεδόν το 74% αυτών έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση και μεταπτυχιακές σπουδές. Τι αρέσει όμως σε αυτούς τους ανθρώπους? Τι εκτιμούν? Τι ονειρεύονται? Ποιες είναι οι επιθυμίες τους? Τι αγαπάνε πιο πολύ? Είναι νέοι που τους αρέσει να ανακαλύπτουν πρώτοι τις νέες τάσεις, να δοκιμάζουν κάθε τι καινούριο, να πειραματίζονται με τις γεύσεις, να προκαλούν και να καταρρύπτουν τα όρια, να παθιάζονται με ό,τι κάνουν, να προκαλούν την περιπέτεια στη ζωή τους με κάθε πιθανό τρόπο, να συλλέγουν νέες εμπειρίες. Είναι νέοι που τους αρέσει να βγαίνουν συχνά, τους αρέσει να διασκεδάζουν, να πίνουν. Λατρεύουν τη μουσική και απολαμβάνουν να περνάνε ώρες με τους φίλους τους. Αγαπάνε τη μόδα και κάθε τι που είναι αυθεντικό. Ξοδεύουν συνειδητά μόνο για ό,τι μετράει για εκείνους. Δεν τους αρέσει να μένουν πολύ σε ένα σημείο. Είναι άκτη και πάντα αναζητούν το νέο που θα τους συνεπάρει. Τι είναι τελικά το Vice? Το επόμενο. Σε ό,τι ήξερες. He wants Vice to be the next CNN, the next ESPN and the next MTV. Digitally, you've also said you want to be the Time Warner of the street. We already are the Time Warner of the street. Η αλλαγή φρουρά στα media. Vice, η πραγματικότητα όπως είναι.